Τι είναι αυτά που είπες τώρα. Ρε όσα δεν πιάνει Αλεπού, θα κάνει κρεμαστάρια. Αλλά πάμε στο ζουμί. Με ΕΠΟ δικιά σου, 5 ετών, 3 πρωταθλήματα Ολυμπιακός. 3 πρωταθλήματα Ολυμπιακός. Με γραμμένο και ζαγοράκι. Εμπρός. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, Δάκη. Μανώλης από Γουδί. Άγιος Θωμάς είμαι εγώ. Θα ήθελα να προτείνω κάτι. Καλό βράδυ, φίλε. Πήγαινε άναψε ένα ποτήρι, λέω. Ένα κρασί, πόρε, πούστε. Ένα κεράκι στον Άγιο Θωμά. Εμπρός. Τι γίνεται, ρε. Ρε τον Μπαουτζή, ρε, τι μας είπε, ρε. Ρε εσείς, Ολυμπιακός. Βάσει τις βαθμολογίες που φέρνει μόνο βαθμός Ολυμπιακός στην Ελλάδα και δεν φέρνει εσείς, θα αναγκαζόταν να παίξει από την άλλη εβδομάδα προκριματικά. Με το χάλι που έχετε κάνει εσείς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με τον Brexit που λέγατε να βγείτε, να βγούμε από την Ευρώπη γιατί ο Ολυμπιακός έπαιρνε εκατομμύρια και σπέρνε τα αρχίδια μου. Καταλάβατε. Και είδατε τώρα τα αρχίδια μου που παίρνετε. Είδατε με ποιους απέξετε τώρα στο Coronation. Στο Coronation, το γάλα. Είδατε με ποιους απέξετε. Πού καταντήσατε εσείς στην ομάδα σας. Αντί να βάλετε λεφτά, αντί να μην ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Με λεφτά, με παιχταράδες. Ποιους παιχταράδες. Ποιος παιχταράζει, η Άκη που είναι στον Πακασέτα ένα εκατομμύριο. Καταλάβατε γιατί χαλιά μιλάμε και οι άλλοι κάνανε το λάθος στις Σκοτζέζες, οι μαλάκες που είναι και τσιγκούνιδες και δώσανε 4 εκατομμύρια στο Ρούφα. Στο Ρούφα δώσανε 4 εκατομμύρια και τα έχουν μετανιώσει. Αυτούς τους παίκτες πουλάτε ρε. Και τα κορδόνια του Τσιμίγα κάνουν 15 εκατομμύρια. Σε Λίβερπουλ πήγε. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος. Δεν παίζει, στα αρχίδια μου δεν παίζει. Στη Λίβερο που πήγε. Το στα αρχίδια μου ότι λέτε μαλακία εσείς, γιατί κάθε παίκτης όταν έρχεται στον Ολυμπιακό ή πάει έξω κάθε Έλληνας, που ο οποίος τον Τζιμίκα τον αγαπώ πολύ και να του πω και χρόνια πολλά για τη γιορτή του που είχε την πρώτη μέρα, μπορεί ο προπονητής να μην τον βάλει από την πρώτη μέρα. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν γίνεται συνήθως. Παράδειγμα, θα σας θυμίσω κάτι. Ένα παίκτη που είχαμε πέρυσι στα χαφ. Α, θα πω για τον Ντουντού. Και έναν άλλο πρόσφατα. Κάθισαν πολύ καιρό. Ο Καμάρα, παράδειγμα. Κάθισε πολύ καιρό στον πάγκο μέχρι να μπει στην πρώτη δεκάδα. Δεν είναι εύκολο να φύγουν από την εποχή που έρχονται και να παίξουν. Έτσι γίνεται και με τον Τσιμίκα. Κάθισε δηλαδή τι που είναι ο Τσιμίκας. Αν θα παίξει, δεν θα παίξει. Μεγάλη αξία ποδοσφαιριστική. Και τι, δεν κατάλαβα. Εσείς ποιον έχετε δώσει. Τον Τζόλι πάνω να βγάλετε και τον έχετε καταστρέψει. Τον έχετε καταστρέψει ήδη. Δεν θα πάει πουθενά. Εμπρός. Ναι. Ναι. Ολυμπιακέ, μεγάλη ομαδάρα. Μεγάλη ομαδάρα, Ολυμπιακέ. Το όνομά σου, ρε φίλε. Γάμο το Ναι, γάμο το σπιτάκι σου. Γιατί ο πειράς έμενα σπίτι μου, οπότε και εγώ σου βρίζω το σπιτάκι σου. Εντάξει, μαλάκα. Σε έχει καταγαμίσει ο Ολυμπιακός και να σου πω και κάτι άλλο. Γάμο το νημού της θείας σου. Δεν βρίζουμε εδώ μανάδες. Μόνο θείες. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκαρε, Ολυμπιακάρα. Ένα λεπτό. Ακούστε, όπως θα μιλάτε, θα μιλάω. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκαρε. Γεια. Ολυμπιακάρα, από το κατακόκκινο δυτικό τείχος της Τρίας, Πρίαμος. Ναι, εντάξει. Σαν τα γαμίσου εσύ και ο Τρίας. Εμπρός. Τι τράβα μου. Έχω σεβαστεί και Παναθηναϊκούς και Αεξίδες και όλων των ομάδων. Όταν μιλάνε καλά. Δεν έχω βρει κανένα όταν μιλάει καλά. Όποιος μιλάει έτσι δεν κολλώνω καθόλου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Κανέναν. Ναι. Μόνο το Θεό. Εμπρός. Τι στα καρά και χρόνια πολλά μεγάλος να γίνεις με... Καλό βράδυ. Εσύ, ρε φίλε, αντί να πας στο σπίτι του εορταζόμενου, πήρες την εκπομπή. Τέτοια τρέλα. Ο παπάς σας και ο γαμιάς σας. Σας έχουμε ξεσκίσει και εντός και εκτός έδρας. Μην πω και το άλλο.
Εμπρός. Σας πόνεσε πολύ βαζελάκα το 1-4 στη λεωφόρο προημερών, ε. Σας πείραξε. Σας πείραξαν εδώ και τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, ε.